στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μαζί μας βρίσκονται και μας θυμούμε την παρουσία τους ο πανσιολογιότατος πατήρ Θεοδόρητος, κατά κόσμο και αφαιρείς της κύριος Ανδριόπουλος. Ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος Πελοποννησίων, Χαράλαμπος Μπόγος. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος, Κοντονής Γιώργιος. Ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου μας και επί σειρά ετών γραμματέας της Μακαλαβρετινής Ένωσης, ο κύριος Τσιρίκος Τάκης. Ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου μας, ο κύριος Βορύλας Ανδρέας. Ο συλλόγου μας, ο κύριος Μάρκος Γεώργιος. Η κυρία Κοντογιώργη Τούλα, σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πάνου Κοντογιώργη. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Ξεντακόπουλος. Και πάλι σας εύχομαι καλή χρονιά, αλλά θα προχωρήσουμε με το πανσιολογιότατο να μας κόψει. Αγιώτος ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεός ον κατουσίαν πολύ εύσλαχνε Κύριε, και νόμουν εκπληρών περί το μην θέλεις ή καταδέχεις αρχικήν, όπως πάψεις τα... Είναι ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων, κύριος Σαράντης. Το θερμό χειροκρότημα μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε, μας κοσμούν για αυτούς. Και δημοτική σύμβουλα από τα καλά. Θα ήθελα. Μίγα, δεν είναι. 7 σελίδες, αλλά είναι με μεγάλα γράμματα για δεν τα βλέπω. Πρόεδρε, θα δούμε και τον Ολυμπιακό. Αγαπητοί συμπατριώτες, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Εύχομαι το 2010 να είναι ένα έτος ειρηνικό, αποδοτικό, δημιουργικό για όλο τον κόσμο και για την Ελλάδα μας που βρίσκεται σε δύσκολες ώρες οικονομικώς. Σήμερα έχουμε μια διπλή εκδήλωση, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης φίτας, αλλά και γενική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Και αρχίζω με τον απολογισμό της αιτίας μας 2008-2009. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια κάναμε δύο κοπές φίτας κάθε χρόνο. Σε κέντρο όπως εδώ ή σε ξενοδοχείο, με διάφορα εδέσματα και καφέ για τα μέλη προσφορά του Συλλόγου. Δυο χώρες περίδες στα κέντρα, Βαλκάνια, εδώ είναι τα Βαλκάνια, και Λάμψικ, στην Πάρκηθος. Καταφέραμε να κάνουμε, αυτό είναι το σημαντικότερο, ένα μνημόσυνο στην Αυστραλία, στους θανόντες Κερτεζίτες, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ευθυμίας στο Σίνδεϊ, στις 16 Νοεμβρίου του 2008. Σας πληροφορώ από δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας Ελληνικός Κήρυγας με 65.000 φύλλα κυκλοφορίας έγραψε ότι ποτέ κανένας σύλλογος, καμία κοινότητα, κανένας φορέας από Ελλάδα δεν έκανε μνημόσυνο για τους εκεί θανόντες Έλληνες. Αυτό που καταφέραμε εμείς για 29 κερδεζίτες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην ξενιτιά. Τις απόκριες και καθαρά Δευτέρα εκδήλωση στο χωριό, στον κύριο Σαρματζόπουλο, με δέσματα, κρασί και χορό προσφορά του Συλλόγου. Γιορτή του Αγιώργη, με χρηματικά επάθλα στα παιδιά, μετάλλια και κύπελα για δύο ομάδες. Είναι ο αγώνας δρόμου του Αγιώργη. Κάποτε αυτά τα έβαζε ο Δήμος, προσέξτε με, τώρα αναγκαστικά τα ανέλαβε ο Σύλλογος γιατί δεν μας έδινε τίποτα. Διότι το έθιμο του Αγιώργη είναι δικό μας και παμπάλαιο και δεν πρέπει να το αφήσουμε να χαθεί. Συμμετείχαμε σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Λεβίδι με κατάθεση στεφάνου προς τιμή του δικού μας κερτεζίτη οπλαρχηγού αναγνώστη Στριφτόπουλα που έπεσε στην πρώτη νικητήριο μάχη της Επανάστασης του 1821. Καθιερώσαμε τη γιορτή του Τσοπάνη και φέτος κάναμε την τέταρτη. Με προσφορά όλων των τσοπανέων, με αρνιά που τα σουβλήσαμε ή τα κάναμε κιούλμπαση με διάφορα άλλα δέσματα, κρασί και χορό μέχρι το πρωί.
Επίσης καθιερώσαμε το τέταρτο, καθιερώσαμε τα τουρνουά κάβλινγκ, φέτος κάναμε το τέταρτο. Κάθε χρόνο μέσα στον Αύγουστο, που όλοι οι κερδεζίτες είναι στο χωριό, διοργανώναμε το τουρνουά κάβλινγκ με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, που προσφέρει κάθε χρόνο ο συμπατριώτης μας, Δόκτωρ Ντουκλιάς Νίκος, από τη Γερμανία. Με πυροτεχνήματα, έπαθλα, αναμνηστικά διπλώματα, προσφορά του συλλόγου. Κάναμε γιορτή νεολαίας όλα αυτά τα χρόνια και ποδηλατικό γύρο κερδέζεις για μικρά και μεγάλα παιδιά, με μετάλλια και κύπελλα. Και η βραδιά συνεχίστηκε αυτή την ημέρα. Για όλα τα παιδιά του χωριού, με φαγητό, αναψυκτικά και χορό στο μαγαζί του Σαρματζόπουλου. Προσφορά του συλλόγου και αυτά. Και τελειώνουμε κάθε χρόνο στο χωριό με τη γιορτή φασολάδας που γίνεται εδώ και 4 χρόνια με μεγάλη επιτυχία, όπως τη γνωρίζετε όλοι σας, όλοι μας. Και ερχόμαστε στον εξοραϊσμό. Κεραμίδια για την κεραμοσκεπή στον Άγιο Τρίφωνα. Και τον φωτίσαμε σε συνεργασία με την Εκκλησία. Ένα μεγάλο έργο, ο φωτισμός της Παναγιάς, με νέα τεχνολογία, φωτοβολταϊκά, και εκπληρώθηκε και το τάμα του Συλλόγου να λειτουργήσει μετά από 33 χρόνια. Εξοραίσαμε τον Ερώμηνο και δίπλα κατασκευάσαμε και λειτουργεί νεροτριβή. Ένα μεγάλο έργο και αυτό. Σας πληροφορώ ότι πλένουν πάρα πολύ τις βελέτζες, τα κυλίμια, τα χαλιά, αλλά πέρα από αυτά είναι και ένα κόσμημα για το χωριό μας. Και τέλος, το Λαογραφικό Μουσείο Κερτέζης. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Πρώτον θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κερδεζίτες που απρόχειρα παραχώρησαν στο Σύλλογο ό,τι αντικείμενο είχαν για αυτούς, για μας ήταν λαογραφική αξία. Το κοιμήλιο που βρήκαν από τους γονείς τους, τους παππούδες τους, ό,τι πολύτιμο και τα εμπιστεύτηκαν στο Σύλλογο, το στήσαμε και το εγκαινιάσαμε με κάθε λαμπρότητα στις 5 Σεπτεμβρίου. Το μουσείο όμως μόλις άρχισε. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Με ειδικό φωτισμό και πολλά άλλα που πιστεύω θα μας βοηθήσουν οι ειδικοί. Εμείς από την πλευρά μας, ό,τι είχαμε να κάνουμε, το κάναμε. Μαζέψαμε τα παλιά αντικείμενα, τα στήσαμε όπως εμείς νομίζαμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έρθουν οι επιστήμονες να τα βάλουν σε κάποια σειρά. Ήδη μας έχουν κάνει πρόταση από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που είναι ο συμπατριώτης μας, ο κύριος Κολιόπουλος, να έρθουν και να μας βοηθήσουν. Θα στέλνουν οι φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους επάνω στη λαογραφία. Αυτά είναι για την κέρδεση. Αυτά είναι που θα μείνουμε στην κέρδεση. Και όλοι μαζί να τα προσέχουμε, γιατί είναι δικά μας, είναι της κερτέζης. Ο καθένας μας εκεί έχει ένα δικαίωμα, ένα λιθαράκι. Θα πρέπει να το προσέχουμε, να το επισκεπτόμαστε και να καφιόμαστε, διότι στην κέρδεση υπάρχει ένα λαογραφικό μουσείο που στην περιοχή των Καλαβρίτων δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει όμως ένα στοίχημα.